centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Βάσο, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Έλενα. Καλημέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, σε λίγο ανοίγουμε και σας περιμένουμε. Αλλά πώς ανοίγουμε? Το θέμα είναι ότι έχει προκληθεί μια πολύ μεγάλη συζήτηση, Βάσο, γύρω από αυτή την υπόθεση. Πώς θα γυρίσουν τα παιδιά, ειδικά του δημοτικού, με μάσκες στο σχολείο? Μια νέα πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι πως ζούμε μια πραγματικότητα δυστοπική, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δεν έχουμε συνηθίσει. Ναι. Με πολύ μεγάλη ανησυχία και από πλευράς των εκπαιδευτικών, αλλά φαντάζομαι και από την πλευρά των γονιών, θα ρίξουν τα σχολεία στις 7 Ιουνίου. Ναι. Όπως μας είπε και το Υπουργείο. Χθες είχε μια συνάντηση η Δασκαλική Ομοσπονδία. Αυτό που είπαν είναι ότι θα έχουμε μάσκες στα παιδιά από 10 και πάνω. Και ναι. Θα συζητηθεί. Αυτό είναι οριστικό, Βάσο. Από 10 ετών και πάνω, δηλαδή τα παιδιά που πηγαίνουν ποια τάξη, 5η-6η. Τετάρτη, 5η-6η, ναι. Πέμπτη και έκτη, ναι. Νομίζω, ναι. Ναι, 5η-6η. Ναι, και θα συζητηθεί επίσης, θα σας πω κάτι, με την Επιτροπή, την Υγειονομική Επιτροπή του Υπουργείου, θα συζητηθεί και για τις μικρότερες τάξεις. Α. Ναι, αυτή ήταν η δήλωση χθεσινή που είχαμε από το Υπουργείο. Θα το δούμε αυτό. Καταλαβαίνω όμως ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι εύκολο για ένα παιδί τώρα δημοτικού να κατανοήσει και την σωστή χρήση της μάσκας και την τοποθέτησή της και να μην την πιάνει? Μας έλεγαν εδώ φίλοι νωρίτερα ότι να δείτε, λέει, που στο διάλειμμα τα παιδιά θα πάνε με μοδάτες και τα λοιπά και με σχέδια μάσκες, θα ανταλλάσσουν και μάσκες. Θα ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Ναι, και έχει κυκλοφορήσει και αυτό. Έχει κυκλοφορήσει πολύ αυτό, ναι. Θα βάλουν μάσκες με διάφορα σχέδια και θα αλλάζουν. Μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά πόσο εύκολο είναι εδώ. Ναι. Σκεφτείτε ότι εμείς που είμαστε μεγάλοι και γνωρίζουμε και προσπαθούμε πάρα πολύ για το, να μην την πιάνουμε τη μάσκα, που θα τη βάλουμε τη μάσκα. Πόσο μάλλον το παιδί. Πόση τόση ώρα θα είναι το παιδί με τη μάσκα, θα βγει στο διάλειμμα. Θα τη βγάλει, φαντάζομαι, στο διάλειμμα θα αποκλείται να κρατήσουν τα παιδιά διάλειμμα τη μάσκα. Ναι. Πού θα την ακουμπήσουν, ποιος θα την πιάσει μετά, ποιος θα την ξαναβάλει. Δεν είναι πολύ εύκολο πράγμα όλο αυτό. Νομίζω θα το δοκιμάσουμε μάλλον. Στην πράξη θα είναι λοιπόν εύκολη εφαρμογή ή θα μπλέξουμε πραγματικά? Θα μπλέξουμε. Εγώ θεωρώ ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, θα μπλέξουμε. Πρέπει και οι γονείς από το σπίτι να κάνουν μια αγωγή στα παιδιά τους για τη χρήση της μάσκας, αλλά φανταστείτε ότι δεν είναι όλα τα παιδιά ίδια, δεν είναι όλα τα παιδιά τόσο όρημα. Και είναι παιδιά. Βέβαια. Είναι παιδιά. Δεν είναι. Από την άλλη όμως, Βάσο, και για εμάς τους μεγαλύτερους, σας απασχολούν ή σας προβληματίζουν όσα κάθε μέρα διαβάζουμε ή και μάλιστα τα λένε και επιστήμονες, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο είναι και τα λοιπά ή όχι, αλλά εάν πραγματικά η μάσκα μπορεί να δημιουργήσει και προβλήματα σε υγιείς ανθρώπους. Αυτά τα βλέπετε, τα διαβάζετε, σας απασχολούν, τα προσπερνάτε ως fake news, δεν τα δίνετε σημασία? Τι γίνεται με αυτό το θέμα? Αυτό γίνεται μια συζήτηση, είναι τελευταίο καιρό πολύ έντονη. Πολύ έντονη, ναι. Παρ' όλα αυτά, όμως, αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν επαγγελματίες που δουλεύουν με μάσκα, οι χειρουργοί δεν παθαίνουν τίποτα. Οι χειρουργοί δουλεύουν, μπορούν να δουλεύουν πόσες ώρες μέσα στο χειρουργείο και δεν, με τη μάσκα τους και δεν παθαίνουν κάτι. Έτσι. Και από τη στιγμή που έχουμε έναν ιό, τον οποίο δεν το γνωρίζουμε και δεν ξέρουμε πώς θα ανταποκριθεί και ο οργανισμός απέναντι σε αυτόν, είναι η μόνη λύση. Δεν έχουμε άλλη λύση. Η αποστασιοποίηση. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι η απόσταση. Έτσι. Σε μικρές τάξεις, γιατί αυτό να ξέρουμε ότι μέσα στην Ελλάδα οι τάξεις, οι αίθουσες των σχολείων είναι μικρές, 15 με 20 τετραγωνικά. Όσο μπορεί να καθίσει, και με τμήματα όπως είχαμε πει, θυμάστε την προηγούμενη φορά, 25 παιδιά στο τμήμα, πόσο μπορεί να καθίσει, ναι, αυτή η απόσταση? Ναι. Αυτά πρέπει. Γι' αυτό έλεγε νωρίτερα και από τους καθηγητές ο κύριος Παρίσης ότι η λύση δεν είναι ούτε μάσκα, να πάμε σε τμήματα 20 ατόμων, να έχουν τα παιδιά τους στην απόσταση. 20 ατόμων μπορεί στη δευτεροβάθμια, σε εμάς 10 με 15 ανάλογα 10 την, με 15 την έξω. Έτσι, στα δημοτικά είναι διαφορετικά και στον εισαγωγείο. Θα ήταν πολύ καλύτερα. Αλλά τώρα εγώ νιώθω ότι γίνονται και κάποια έτσι πασαλήματα, δηλαδή να βολευτούμε και λίγο έτσι πως λειτουργούμε, να το χρησιμοποιήσουμε. Δεν ξέρω, πραγματικά είμαστε πάρα πολύ προβληματισμένοι, γιατί αν σκεφτείς ότι και οι εκπαιδευτικοί είναι άνθρωποι, έτσι. Και οι εκπαιδευτικοί ανά πάσα στιγμή έχουμε προβλήματα υγείας που μπορούν να κολλήσουμε. Ναι. Και έβαζα χθες, λέει, οι Ιταλοί ζητήσαν από το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας, οι διευθυντές,
να μην έχουν ποινικέ ευθύνε. Διάσκεται τώρα να σπάσει ένα κρούσμα σε ένα σχολείο και να έχει ποινική ευθύνη ο διευθυντή. Γιατί δεν έχει λειτουργήσει, δεν λειτουργούν σωστά όλα τα υπόλοιπα. Υπάρχει και αυτό όντως, ότι αν έχουμε κρούσμα, σημαίνει ότι δεν φρόντισε ο διευθυντής όσο έπρεπε την ασφάλεια. Ναι, όταν όμως ακολουθεί το πρωτόκολλο που έχουμε, που μας έχουν δώσει, και υπάρχει κάποιο κρούσμα, δεν θα μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι εμείς, αν έχουμε 25 παιδιά στο τμήμα. Δεν είναι. Από την άλλη, βλέπεις ότι κυκλοφορεί ήδη στο ίντερνετ κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις που γονείς που δεν θέλουν τα παιδιά τους να φορέσουν μάσκα θα πηγαίνουν τώρα, λέει, μαζί με ένα κείμενο έτοιμο που έχει βγει στους διευθυντές που θα λέει ότι υπογράψτε ότι η μάσκα δεν θα ευθύνεται για κανένα πρόβλημα που μπορεί να μετρημηθεί στο παιδί και τα λοιπά. Το έχεις δει αυτό? Όχι, δεν το είδα αυτό. Ναι, υπάρχει και αυτό που βάζουν τώρα τους διευθυντές οι γονείς να υπογράφουν τέτοιες υπεύθυνες δηλώσεις ότι το παιδί τους δεν θα πάθει τίποτα από τη χρήση της μάσκας. Τώρα, καταλαβαίνεις που θα μπούμε. Πού θα μπούμε. Δηλαδή δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πρέπει ο εκπαιδευτικός να γίνει. Το Υπουργείο πρέπει να πάρει απόφαση. Ή θα είναι υποχρεωτική για όλους και να πάρουν απόφαση ότι αυτό θα είναι. Ναι. Αλλιώς δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα. Ο κάθε εκπαιδευτικός, ο διευθυντής δεν έχει την ευθύνη αυτή, ούτε υγειονομικοί είμαστε. Και ούτε γιατρός είναι να βεβαιώσει μια και να υπογράψει μια τέτοια υπεύθυνη δήλωση. Έχουμε ξεφύγει λίγο, Χρήστο, συγγνώμη που το λέω. Ζούμε πραγματικά δύσκολες στιγμές όλοι μας. Και με τις οικογένειές μας και στην οικονομία και επιχειρήσεις και όλα. Δηλαδή λίγο να μπορέσουμε να κρατηθούμε όσο μπορούμε σε ένα επίπεδο λογικό και ασφαλείας. Εγώ αυτό λέω. Ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και μας ανησυχούν όλους μας, μας ανησυχούν. Κοιτάξτε τώρα, να πούμε το εξής, ότι τώρα όλοι δείχνουν τους νέους, γι' αυτό γίνεται και πάρα πολύ συζήτηση για τα παιδιά, βέβαια περισσότερο του γυμνασίου ηλικίου, αλλά δείχνουν όλοι τα παιδιά ως υπεύθυνους εντός εκτός εγωγικών για την διασπορά που έχουμε αυτό το καλοκαίρι. Και γι' αυτό γίνεται και πάρα πολύ συζήτηση πραγματικά για το τι θα γίνει και στα σχολεία και πώς θα πάμε στα σχολεία τη νέα σεζόν. Συγγνώμη, να σου πω κάτι τώρα, επειδή και εγώ έχω παιδιά και θυμώνω πάρα πολύ με αυτό. Άνοιξαν τα σύνορα της Ελλάδας χωρίς κανέναν έλεγχο. Έτσι, οι Έλληνες πολίτες έχουμε δείξει μια σοβαρότητα και υπευθυνότητα όλο το διάστημα της καραντίνας. Δεν φταίνε λοιπόν οι νέοι. Μην ρίχνουμε τις ευθύνες της διασποράς του ιού στα νέα παιδιά ή γενικά σε αυτούς που είναι ανεύθυνοι πολίτες. Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα και οι Έλληνες και οι νέοι μας έχουν δείξει πολύ μεγάλη υπευθυνότητα απέναντι στο θέμα αυτό. Το ότι ανοίξαν τα σύνορα και η πολιτεία δεν έδειξε την ευθύνη, την υπευθυνότητα αυτή απέναντι στους πολίτες της, είναι ένα άλλο θέμα. Και την νεολαία, πόσο να την κρατήσεις, Χρήστο, ξέρεις και εσύ έχεις νέα παιδιά. Δηλαδή, οι δικοί μου βγαίνουν έξω. Ναι. Κοιτάνε, κρατάνε τις αποστάσεις, αλλά δεν μπορούν να είναι κλεισμένοι. Λέμε, συνεχίζεται. Δεν είναι. Και τι θα τους κάνεις, θα τους έχεις κλεισμένους. Και θα ερωτευτούν και θα φλερτάρουν και θα βγουν με τους φίλους τους έξω. Είναι λογικό αυτό, η ζωή συνεχίζεται. Όμως για την κατάσταση που ζούμε σήμερα δεν φταίνει οι νέοι. Αυτό να το λέμε. Φταίνε κάποιοι άλλοι που πήραν ένα μεγάλο ρίσκο απέναντι στους πολίτες και στη χώρα να ανοίξουν σήμερα έστω και με αυτό. Χωρίς κανέναν έλεγχο. Ναι. Με κάποιους τουλάχιστον ελέγχους. Στην αρχή δεν είχε κανέναν έλεγχο. Θυμάστε τι γινόταν στην Βουλγαρία, ερχόταν από Σερβία, ερχόταν από διάφορα μέρη χωρίς κανέναν έλεγχο. Και να σου πω και με πλαστά χαρτιά ότι έχουν κάνει. Με πλαστά χαρτιά βέβαια. Έχει αποδειχθεί και αυτό. Και έχει αποδειχθεί δυστυχώς. Τώρα το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσουμε στα σχολεία από εδώ και πέρα. Εγώ καλώ τους γονείς να μιλήσουν με τα παιδιά τους. Οι γονείς είναι σε μια όντως μια δύσκολη θέση. Δηλαδή, ειδικά οι γονείς των παιδιών του δημοτικού, νομίζω ότι ζουν μια τρέλα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρουν τι να κάνουν τώρα. Πάρα πολύ. Τι να πούν το παιδί τώρα και αν το βάλουν, δεν το βάλουν μάσκα. Ξέρω εγώ. Είναι πολύ πρόβλημα. Και σύν της άλλης έχει γίνει πολύ μεγάλο θέμα και για το κόστος όλο αυτό και ποιος πληρώνει το μάρμαρο, δηλαδή τη μάσκα. Είναι τεράστιο το κόστος. Αφού θα είναι υποχρεωτικά, δεν πρέπει να πληρώσει το κράτος, το σχολείο. Ναι, το κράτος σου λέει 1,5 εκατομμύριο είναι οι μαθητές, 200.000 εκπαιδευτικοί. Βάλτε το λογαριασμό, τι μάσκες πρέπει να δίνει κάθε μέρα. Δεν βγαίνουν λογαριασμοί εκεί μετά. Ωραία, ας πάρει μάσκες όπως έχουν οι επιχειρήσεις μιας χρήσης, δύο μάσκες να δώσουν στα παιδιά, τη μία να την πλένουν τη μια μέρα, την άλλη μέρα. Δεν έχουν τις μιας χρήσης. Λογικά κάπου εκεί θα πάμε νομίζω, Βάσο, η οικογένεια θα αγοράσει δύο μάσκες να εναλλάσσει το παιδί κάθε μέρα. Λογικά θα πάμε εκεί. Είναι δύσκολο έως εκατόρθωτο κάθε μέρα να υπάρχει μια καινούργια μάσκα για τους μαθητές. Και η εκπαιδευτική, έτσι, η εκπαιδευτική να φοράμε μάσκες. Πολλά παιδιά κάνουν χιλιανάγνωση, δηλαδή δεν μπορούν να. Θέλουν να βλέπουν κατά χείλη όταν μιλάς. Μπορείς να φοράς μάσκα και να κάνεις μάθημα. Αυτό δεν το είχαμε σκεφτεί. Ναι.
ιδιαίτερα στις μικρές τάξεις των ψυχαγωγείων και στις μικρές τάξεις, σε ξεκοιτάνε το στόμα. Ναι, ναι, παλιά λέμε κοιτούσαμε στα μάτια, κοιτάνε στο στόμα, ε. Κοιτάνε και στο στόμα, ναι. Γιατί σκέψω τα, ιδιαίτερα στα μικρά παιδάκια που θέλουν να, να μπουν καθαρά τους, τα φωνήματα, τους φθόγκους που πρέπει να βγάλουν. Πρέπει να σε κοιτάξουν στο στόμα, πώς θα το πεις εσύ, για να μιλήσουν για αυτά καθαρά. Μάλιστα. Είναι δύσκολα. Είναι γενικώς, ζούμε γενικά χρήσιμο μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Ναι. Εμείς όμως, να σου πω κάτι, θα πρέπει να απαιτήσουμε και από την πολιτεία να λάβει όλα τα μέτρα αυτά που θα διασφαλίσουν την υγεία των μαθητών μας και των εκπαιδευτικών. Γιατί είπαμε και οι εκπαιδευτικοί είναι άνθρωποι, έχουν για αυτοί προβλήματα υγείας. Ναι, θα αλλάξουν πολλά στα σχολεία. Βλέπω ότι προκυρίζονται διαγωνισμοί για επιπλέον καθαρίστριες στα σχολεία. Δεν ξέρω, αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Αυτές θα έπρεπε να υπήρχαν, έτσι. Λένε ότι τώρα γίνεται ο διαγωνισμός και υπάρχουν κοντά στις 5.000 θέσεις πανελλαδικά, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σκεφτείτε ότι οι καθαρίστες στα σχολεία ερχόταν 12 όταν ήταν ημέρα με 4. Το λογικό θα έπρεπε πάντα οι καθαρίστες να είναι από το πρωί στο σχολείο. Ναι. Ακόμα και να μην ήταν ο κορονοϊός. Προφανώς τώρα θα υπάρχει επιπλέον. Ήταν ένα κέρδος για τα σχολεία αυτών, Χρήστο. Γιατί η προκήρυξη αυτή έχει βγει. Ναι. Οπότε φαντάζομαι ότι άμεσα θα γίνουν οι διαγωνισμοί. Για να έχουμε και τις προσλήψεις των εκτάκτων ίσως καθαριστριών, αλλά και των μόνιμων καθαριστριών. Και εκπαιδευτικούς χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Θυμάστε που το είχαμε πει και την άλλη φορά, Χρήστο. Η Ιταλία μέσα στο καλοκαίρι είχε προκηρύξει πολλές χιλιάδες θέσεις εκπαιδευτικών και ίδρυσε καινούργια σχολεία για τα παιδιά να είναι ένας εκπαιδευτικός ανά 15 παιδιά. Ναι. Και εμείς και το διάστημα ψηφίσαμε τον νόμο, ένας εκπαιδευτικός ήταν 25 παιδιά. Επειδή βλέπω έρχονται και μηνύματα για τις προκηρύξεις αυτές, φαντάζομαι θα υπάρχει ενδιαφέρον. Ο κάθε δήμος, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, ο κάθε δήμος θα βγάζει αυτές τις θέσεις. Ναι. Ο κάθε δήμος, έτσι. Υπεύθυνοι είναι οι δήμοι, ναι. Υπεύθυνοι είναι οι δήμοι για την διαδικασία. Η πρόσκληση θα εκδίδεται με ανακοίνωση από τον κάθε δήμο ξεχωριστά. Οπότε θα δούμε πραγματικά τι όταν θα βγάλουν. Έχει βγάλει ο Δήμος Καστοριάς. Έχει ανακοινώσει πόσες θέσεις. Αν δεν κάνω λάθος, είναι 30. Α, έχει ανακοινώσει ήδη ο Δήμος Καστοριάς. Μάλιστα. Δεν το ξέρω αυτό. Το ξέρει η Έλληνα μας. Ευχάριστο αυτό. Αυτά είναι τα ευχάριστα που θα. Αφού έχει ανακοινώσει ο Δήμος Καστοριάς, ρωτήστε σχετικά για αυτές τις διαδικασίες. Ψαχτείτε αν θέλετε και την δουλειά, γιατί αμέσως με το που είπαμε ήρθαν τα μηνύματα που κάνουμε αιτήσεις. Λοιπόν. Βάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Ναι, γιατί συζητάμε τέτοια θέματα τώρα πριν ανοίξουν τα σχολεία. Ενώ θα έπρεπε να λέμε και για άλλα πράγματα, τι γίνεται και τα λοιπά, και από εκπαιδευτικό προσωπικό και από το πώς είναι η κατάσταση των σχολικών μονάδων μας. Αυτά είναι σημαντικά που το μάθαμε. Τώρα γίνονται, ας πούμε, εργασίες στο 5ο Δημοτικό, να το πούμε και αυτό. Οι χώροι υγιεινής εκεί και εσωτερικοί χώροι. Χρόνια που είχαν πρόβλημα. Είναι σε πλήρη εξέλιξη και εργασίες. Εργασίες έχουμε και στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς. Θα έχουμε. Και στο Άργος είδα ότι έχουμε. Στο Άργος, πλήρη εξέλιξη των εργασιών και στο Άργος. Καλό είναι αυτό, αλλά να που περνάνε σε δεύτερη μοίρα όλα αυτά. Κατάλαβες, Σαββάσο. Το βασικό είναι πώς θα πάμε. Αυτό που θα πάμε να συζητήσουμε ήταν τι σχολείο θέλουμε για τους πολίτες του μέλλοντος. Και δεν προλαβαίνουμε να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Και δεν προλαβαίνουμε να το συζητήσουμε. Έτσι. Γιατί σκεφτόμαστε ακόμα πώς θα πάμε σχολείο. Πώς θα πάμε. Πού να συζητήσουμε τα υπόλοιπα. Δεν προλαβαίνουμε. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Να προσέχουμε όλοι. Γιατί με την ελπίδα ζούμε έτσι πώς είναι τα πράγματα σήμερα και με την μεγάλη διασπορά είμαστε όλοι ανήσυχοι και τρομοκρατημένοι. Μη σου πω. Γιατί ας πούμε διάβαζα και προχθές. Οι Αμερικανοί, λέει, οι εκπαιδευτικοί κάνουν τη διαθήκη τους και πάνε στα σχολεία. Και αυτό δεν είναι τραγικό. Πλάκα κάνεις. Όχι. Ναι. Κάνουν, λέει, διαθήκη. Διάβασα στο CNN προχθές στη σελίδα του. Θεός ότι φυλάξει. Πολλοί εκπαιδευτικοί κάνουν τις διαθήκες τους. Γιατί και εκεί η μέση ηλικία είναι μεγάλη. Πέρα από 50 χρονών, όταν πάνω 50 χρονών με προβλήματα υγείας, φαντάζεσαι, και μπαίνει σε ένα τέτοιο πλαίσιο, είναι τα πράγματα και για σένα δύσκολα. Απίστευτο. Ναι. Λοιπόν, Βάσο, τα ξαναλέμε κοντά στην αρχή τη έναρξη. Εντάξει, σε ευχαριστούμε πάρα ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.